Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καθημερινά παίρνουν δείγματα στις ζώνες που έχουν οριστεί, τα 3 χιλιόμετρα και τα 10 χιλιόμετρα σε δεύτερη φάση, για να δουν αν υπάρξει και άλλο κρούσμα. Εμείς εκφράζουμε την ανησυχία μας. Ευχόμαστε να μην βρεθεί άλλο κρούσμα, διότι η κτηνοτροφία της Κρήτης θα υποστεί πλήγμα, μεγάλο πλήγμα. Είμαστε δίπλα στους κτηνοτρόφους. Υψηλό αίσθημα ευθύνης, ενημερώνουμε τον κόσμο ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από το ζώο προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσβληθεί. Άρα λοιπόν είναι 100% εξασφαλισμένος. Τα αμνοερήφια έχουν σταματήσει να σφάζονται από την προηγούμενη εβδομάδα. Ίσως υπάρχουν κάποια λίγα ακόμα στα κρεοπολία, κάποια ελάχιστα. Σε μια, δυο, άντε τρεις βαριά μέρες δεν θα υπάρχει πλέον στα κρεοπολία ούτε αρνί, ούτε κατσίκι, ούτε πρόβατο. Όλα αυτά τα μικρά, τα λεγόμενα μικρά μυρικαστικά. Για όλη την Ελλάδα είναι αυτό. Είναι σε όλη την επικράτεια το μέτρο. Προσπαθούν να σταματήσουν, να μην υπάρχει διακίνηση. Αυτή είναι η απαγόρευση. Δεν διακινείται τίποτα από αυτά τα ζώα, έτσι ώστε να μην μεταδοθεί ο ιός. Όχι βέβαια, εννοείται ότι στα διοδοτημένα κρεοπολία τα κρέατα που είναι μέσα είναι ελεγμένα, είναι εξασφαλισμένα, είναι από σφαγεία. Υπάρχουν σφραγίδες, δεν είναι κανένα κίνδυνο για τον καταναλωτικό κοινό να μην ανησυχεί. Ο κόσμος εκφράζει βέβαια εύλογα την ανησυχία του, γιατί ακούει κάτι, δεν ξέρει, δεν είναι ενημερωμένος, δεν μπορεί να έχει την πλήρη γνώση. Αλλά όμως διαβεβαιώνει όλη η επιστημονική κοινότητα, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες εδώ θέλουμε να πούμε ότι έδρασαν άμεσα. Αμέσως οι δύο μονάδες σφραγίστηκαν, θανατώθηκαν τα ζώα που υπάρχουν εκεί πέρα. Στην ώρα δεν έχει βρεθεί άλλο κρούσμα. Οπότε η απαγόρευση ισχύει μέχρι τις 11 Αυγούστου, εάν δεν ξαναπάρει άλλη παράταση. Μέχρι τότε δεν θα υπάρχουν στα κρεοπολία ελληνικά αμνοερήφια.